Έχω πολλά γιατί. Κατσαούνι, Τζον Λιγνό και όλε οι αποκαλύψει. Αχ, επιτέλου. Και ένα παίκτη που έχει αποχωρήσει από το παιχνίδι, που έχει απασχολήσει πάρα πολύ, τη φλέρταρε λοιπόν έντονα την Μιριέλα, το ένιωσε αυτή η Μιριέλα. Το λέει το όνομα. Και του είπε, ναι, λέει το όνομα και λέει, κοίταξε να δει, έχω σχέση. Δώσε βίντεο να δω. Ξέρω ποιο είναι. Αφού είναι πολύ ωραία γυναίκα, ρε παιδιά, να πάμε να το δούμε. Αυτό το κλικ αρχικά δεν θα γινόταν, δεν θα συνέβαινε ποτέ, ποτέ, εάν ήμασταν στην ίδια ομάδα, ποτέ. Όταν νιώθεις το περιβάλλον εχθρικό, εγώ δηλαδή, φτιάχνω ένα δικό μου κόσμο, πλάθω το περιβάλλον μου όπως το λέω εγώ. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που μπορούν να σε βγάλουν από μια τέτοια διέξοδο είναι το φλερτ. Είναι το να νιώσεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που του αρέσεις, που σε ανυπομονεί να σε δει, που... Και αυτό το πράγμα μου συνέβη με τον Γιώργο που από την πρώτη στιγμή εξέφρασε ότι του άρεσα. Εν τω μεταξύ υπήρχε και απόσταση, οπότε το έκανα όλο αυτό πολύ πλατωνικό. Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, πεινάς πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε το να πεινάς και να σκέφτεσαι ότι εντάξει θα πάω αύριο στο αγώνισμα και θα έχω κάποιον ο οποίος ανυπομονεί να με δει, μου στέλνει φιλιά, με ρωτάει τι κάνω και το εννοεί, μου λέει ότι μου δείχνει με τον τρόπο του ότι θέλει να με προστατέψει. Ο Γιώργος είναι ο άντρας που θα νιώσει μια γυναίκα ότι μπορεί να την προστατέψει. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η δική μου έλξη απέναντί του. Ξεκίνησε σαν μια ανάγκη να ξεφύγω από όλο αυτό που βίωνα και αυτή η ανάγκη έγινε όντως έλξη. Βέβαια δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία με τον Γιώργο να μιλήσουμε, να πούμε 5-10 κουβέντες, να καταλάβω την οτροπία του, το πόσο διαφορετικοί είμαστε στην πραγματικότητα και αυτά. Συν ότι εγώ επειδή έχω και τη γιαγιά στην Ήπειρο που πηγαίνω και έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι σαν τον Γιώργο, είναι αγρότες, δεν μπορώ να πω ότι είχα αισθανθεί ποτέ ότι α, εγώ είμαι άνθρωπος της πόλης, έχω μεγαλώσει την πρωτεύουσα, δεν θα μπορούσε ποτέ να με ελκύσει ένας τέτοιος άνθρωπος. Αντικειμενικά, με έλκυαν σε κάποια φάση κάποια χαρακτηριστικά του, τα μάτια του, η κορμοστασιά του και όλα αυτά. Η Μιριέλα έχει αναφερθεί αρκετές φορές για τη σχέση της που έχει εκτός παιχνιδιού. Ότι είναι με ένα παιδί που ονομάζεται Τζον. Νομίζανε ότι όλο αυτό το κάνω για τηλεοπτικούς λόγους. Και ότι το κάνω για να ελκύσω το κοινό κτλ. Πράγμα το οποίο εγώ δεν είχα ανάγκη. Γιατί αγωνιστικά ήμουν πάρα πολύ καλή. Είπα ότι έχω σχέση για να με αφήσουν ήσυχοι, για να σταματήσουν να ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν έχω όμως και δεν είχα τη σχέση που νομίζουν όλοι με τον Τζον. Ήταν εντελώς διαφορετικής φύσης η σχέση μας. Γι' αυτό και εγώ δεν με έβλεπες να νιώθω άσχημα και να έχω τύψεις και οτιδήποτε ή ενοχές. Ήξερα ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό. Και ότι δεν έχω κάποιον που έχω κερατώσει εκεί έξω, ας πούμε. Και επίσης, επειδή είχα νιώσει λίγο το βαλάντι, να σου πω την αλήθεια, να με κοιτάει λίγο περίεργα, να τον ελκύω με λίγα λόγια, είχα πει και ότι έχω σχέση για να μην έχω, ξέρεις, να μην νιώθω ότι μπορεί ο άλλος να μου την πέσει οτιδήποτε. Εγώ στην προσπάθειά μου να με προστατέψω, είπα ένα ψέμα, το οποίο μετά κάποιοι το πήρανε, από ό,τι καταλαβαίνω, και το χρησιμοποίησαν κατά μου. Κατσαούνης από όταν με φλέρταρε από την αρχή, είχε γυρίσει και του είχε πει κάποιος, δεν ξέρω ποιος, ο Βαλάντης, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, ότι η Μιριέλα έχει σχέση. Και αυτός είχε πει δεν με νοιάζει. Όπως και αυτός είχε κάποια κοπέλα έξω, έμαθα εγώ. Οπότε ο Κατσαούνης το είχε κάνει όντως στην πραγματικότητα αυτό. Εγώ είχα πει αυτό το πράγμα για να με αφήσουν ήσυχοι. Οπότε δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Κατσαούνη. Τζον, μου λείπεις πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που είσαι εκεί για όλους. Σε ευχαριστώ που είσαι αυτός που είσαι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα για τη σχέση έχω με τον Τζον. Μιλάμε τώρα για... είναι μια εντελώς διαφορετική φύσεως. Είναι πνευματική, είναι ψυχική ένωσή μας. Κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να καταλάβει, να κατανοήσει ο Γιώργος. Ο Γιώργος εντωμεταξύ δεν αντιλαμβανόταν τις κάμερες και όλο αυτό και ήταν και αρκετά διαχειτικός μαζί μου. Εγώ προσπαθούσα να είμαι πολύ πιο συγκρατημένη. Θέλοντας να προστατέψω και εμένα και τον Γιώργο, πήγα και τον έπιασα και του είπα ότι επειδή αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς οι δύο πουλάει, καλό είναι να το προστατέψουμε. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ ήθελα να του πω, ξέρεις κάτι, άστο, μην δίνουμε πατήματα
και λένε ότι αυτοί οι δύο είναι μέσα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Εκείνος μετά πήρε το επειδή όλο αυτό πουλάει, είπε ότι είπα εγώ ότι όλο αυτό πουλάει, χωρίς να πει, χωρίς να σκεφτεί, κάτσε, δεν μου είπε μόνο αυτό, μου πήγε κάτι άλλο. Είχα ήδη εγώ και είχα αρχίσει και ξενέρωνα γιατί έβλεπα στοιχεία του χαρακτήρα του που ποτέ, μετά, ποτέ. Και του δίνω το γράμμα και αν θυμάσαι καλά, πάει να με πιάσει και να με φιλήσει και εγώ του κάνω όχι, 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 του κάνω. Δηλαδή εγώ ήμουν αυτή που ήθελα να το ξεκόψει όλο αυτό και ο Γιώργος ήταν αυτός που ήθελε να φαίνεται μπροστά σε όλους και ότι εγώ με τη Μυριέλα γουσταριόμαστε και αυτό και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ο πονηρός ήταν άλλος, όχι εγώ. Και μάλιστα ο Γιώργος μου είχε πετάξει και ατάκα ότι αν εγώ τώρα γυρίσω και πω ότι θέλω πάρα πολύ να σε βγάλω για φαγητό στο πάρτι της Ένωσης, θα πας 100% μέχρι το πάρτι της Ένωσης. Επίσης, αυτό που γύρισε και είπε ο Άρης ήταν ότι όλο αυτό πουλάει πάρα πολύ και ότι εντάξει, ότι μπορείς να το συνεχίσεις κιόλας επειδή πουλάει. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν έχω κάνει κάτι για να πουλήσω. Η Ναυσικά από την άλλη είναι πιο υποψιασμένη για το πώς λειτουργεί ένα reality. Μου έλεγε, ξέρεις κάτι, μην το κόψεις τελείως. Άσε και ένα παραθυράκι ανοιχτό, γιατί μπορεί να σου γυρίσει όλο αυτό σε κάποια φάση. Ενημερώθηκα πριν από λίγο από έναν από τους συμπαίκτες μου ότι άνθρωποι από την άλλη ομάδα τον πλησίασαν για να διώξουν έναν από τους δικούς τους. Και ο Σάββας την πλήρωσε, γιατί μετά ο Γιώργος είχε έρθει κιόλας από μόνος του και μου είχε πει όταν έγινε η μίξη ότι ξέρεις κάτι, εγώ τα ρίξα όλα στο Σάββα και καλά να πάθει και γι' αυτό έφυγε. Και λέω, τώρα δηλαδή μου το λες και αυτό και μου το παρουσιάζεις και σαν κάτι πονηρό που έκανες και έξυπνο, γιατί για μένα είναι πολύ ανήθικο να μην παραδέχεσαι ένα τόσο σοβαρό λάθος και να τα ρίχνεις κιόλας όλα στον άλλο. Τώρα έχεις μετανιώσει για αυτό που έγινε με τον Κατσαούνη. Ναι. Εδώ και πολύ καιρό έχω μετανιώσει για τον Κατσαούνη. Λέω ρε γαμώτο, γιατί. Γιατί να εκτεθώ με έναν τέτοιο άνθρωπο που ουσιαστικά δεν μου άξιζε. Δεν μου άξιζε ο χαρακτήρας του. Από πού θέλετε να το πιάσετε. Είδαμε ότι ήταν αποκαλυπτική. Δώσαμε και χρόνο. Πάρα πολύ αποκαλυπτική. Πάρα πολύ κέρδισε ερωτήσει σου. Πολύ ωραίες οι απαντήσεις της. Μας προβλημάτισαν όμως. Θέλω να πω απλά για το θέμα το μεγάλο, το οποίο και αν σχολιάζαμε όταν ξεκίνησε το Survivor, το θέμα της σχέσης της Μυριέλας με τον Τζον, ότι επιβεβαιώθηκα από την ίδια τη Μυριέλα, γιατί έτσι πίστευα ότι ήταν αυτή η σχέση. Δεν επιβεβαίωσε κάτι όμως. Εγώ, όχι, μας λέει ότι δεν είχε σχέση. Δεν είπε ακριβώς τη σχέση όμως. Εγώ είχα πει εγώ ότι δεν έχουν σχέση, ναι. Την τυπική σχέση. Ζευγαριού. Ζευγαριού. Έχουν επαγγελματική, πολύ αγαπημένη. Δεν είναι σχέση. Και ίσως είχα πει να είναι σε open δεν relationship. Ναι, αυτό μπορεί να το ακούσει. Το είχα πει. Μιλάει για μια νέα σχέση, που υπάρχει το 2022. Τα open relationship. Είναι κάτι διαφορετικό. Όπως ο Will Smith. Δεν είναι αυτό το παραδοσιακό που εμείς έχουμε σχέση στο μυαλό μας. Εγώ νιώθω τώρα αυτή τη στιγμή ότι έβλεπα άλλο Survivor. Γιατί? Δηλαδή μου τα έχει κάνει όλα έτσι τώρα. Λίγο διχασμένη προσωπικότητα. Πρώτον, στο κομμάτι του Κατσαούνη. Εντάξει, οκ, μπορώ να μετάνιωσε. Το κρατάω αυτό. Ότι είναι δικαίωμά της, αλλιώς κάποια πράγματα. Αυτό το ότι, ας πούμε, ο Άρης με την Ναυσικά της είπανε κράτα το λίγο και όλα αυτά, δεν έγινε και κάτι, το οποίο... Σε ξέπληξε. Αυτό γιατί. Το αμφισβητώ λιγάκι ως προς το κράτα το μήπως είχαν δει. Γιατί θυμάμαι κάποια στιγμή την Ναυσικά που είχε πει ότι, ρε παιδί μου, μπορεί όντως η Μυριέλα να αισθάνεται κάτι. Και τότε η Ναυσικά... Την κάμερα, πίσω την κάμερα δεν ξέρεις τι έχει υποθεί. Καλά και ακούμε τη Μυριέλα, ε. Ναι, παιδιά, αυτό κρίνουμε. Ωραία, άρα πρέπει να κρίνω, μισό λεπτό. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να κρίνω τη Μυριέλα με πράγματα τα οποία λέει αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως δεν έχω δει ή αυτό που βλέπω, γιατί έχω μπερδευτεί. Και τα δύο, μία μίξη. Μας ότι η μέση συνέντευξη μας αποκάλυψε πράγματα, οπότε αυτά μας είπε τα αμφισβητούμε, δηλαδή, οπότε να μην τα πείζαμε. Όχι, θεωρώ το εξής, ότι μου άλλες λέει φορές τα κρατάμε όμως, αυτά ότι ο Κατσαούνης, ναι ρε παιδί μου, μου λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Κατσαούνης μου λέει ότι είχε κάποια κοπέλα έξω, ναι, τον οποίο ο Γιώργος είχε πει ελεύθερο παιδί είμαι να μπορώ να φλερτάρω αυτή να κάνω. Αυτή έμαθε λέει εδώ ότι είχε και άλλη κοπέλα έξω, ότι υπήρξε μια κοπέλα έξω. Πάντως επειδή ψάχνετε το τι είδαμε από τη Μυριέλα στο παιχνίδι και τι λέει αυτή τη στιγμή στη συνέντευξη, μην ξεχνάμε και το πολύ φυσιολογικό ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ανασκευάζουν αυτά που έχουν κάνει, αλλάζουν αυτά που έχουν κάνει. Όχι, αν δούνε κάποιες συμπεριφορές που τους απογοητεύουν, παραδείγματος χάρη, μπορεί τη Μυριέλα να την ενόχλησε ότι την ψήφισε ο Κατσαούνης για να φύγει και να τα ανατρέπει. Γιατί η πρώτη
πλευρά που περιέγραψε, ότι μέσα στην καταχνιά των ειδικών συνθήκων του Survivor ένιωσε ότι έχει κάτι, ένα αφέρ να παίξει. Είναι αυτό που το είχαμε πει και στην εκπομπή. Να πω κάτι. Ναι, δεν είναι ότι αμφισβητώ αυτά που λέει η Μυριέλα. Απλά τι γίνεται, έχοντας στο μυαλό μου ανθρώπους που την έχουν ζήσει τη Μυριέλα, βλέποντας ένα κατσαούνι που να σας πω κάτι, στο δικό μου το μυαλό, δεν θεωρώ ότι ο κατσαούνις απέχει πολύ αυτό που βλέπουμε, αυτό που μπορεί ακριβώς, να είναι. Ακριβώς. Είναι λίγο πιο παρομητικός, είναι λίγο πιο θεωρώ... Αυθόρμητος, είναι αυθόρμητος, τέλος πάντων. Εκπέμπει μια αλήθεια. Θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω, γιατί κάνω και δεύτερες σκέψεις, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω σε μια ενδεχόμενη αποχώρηση, αν καλά, μπορούσε να αποχωρήσει οποιοςδήποτε. Ναι, γιατί, ναι, γιατί ξέρεις τι, μου κάνει τρομερά το γεγονός ότι απέχει τόσο πολύ αυτό που έβλεπα με αυτό που ίσχυε. Αυτό ίσως γι' αυτό έχω σοκαριστεί. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί γιατί μιλάμε για τη Μυριέλα, πράγματα, που είναι λοιπόν μεγάλο το ξαναλέω κεφάλαιο του Survivor, έτσι. Ναι, και ναι, φυσικά ναι, 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 δεν αμφισβητώ το κομμάτι να έχω κάνει λάθος και να έχω σχολιάσει και αρνητικά τόσο καιρό πράγματα. Να πω άξι κάτι λοιπόν. Ναι. Είδαμε σε αυτό το βίντεο πώς έφερε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τους συμπαίχτες της, ειδικά με το θέμα του κατσαόνι. Έχω σχέση με τον Τζον, αλλά δεν έχω. Το λέω σε σένα ότι έχω, γιατί νομίζω ότι είναι την πέφτης. Αλλά και σε σένα το λέω ότι έχω σχέση, αλλά σε σένα δεν το λέω. Ανακατευόταν και η Έλλη χωρίς να τους αφορά όμως. Και ότι την πλέτερε και ο Βαλάντης. Ναι, αυτό το είπε μέσα. Ότι ένιωθε ότι υπάρχει μια έλξη από την άλλη πλευρά. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, ο Βαλάντης είχε πει. Που σας είχα ρωτήσει τότε εγώ, υπάρχει πιθανότητα να είναι και μια έλξη. Αν το είχε πει αυτό. Το έχει διαψεύσει όμως ο Βαλάντης. Γιατί είχε και σχέση ο Βαλάντης έξω, έτσι. Ναι, αλλά. Το ζήτημα είναι, το παιδιά, φλερτ, ότι τόσα άτομα εκεί μέσα ακούγανε μία έχω σχέση, μία δεν έχω σχέση. Λοιπόν, και μετά ξαφνικά βλέπαμε μία Μυριέλα να, πώς το λένε, να φλερτάρει με τον κατσαούνι. Αλλά μετά να τους ξαναλέει ότι έχω σχέση, αλλά δεν έχω σχέση. Η σχέση μου είναι πνευματική, η σχέση μου μουσική είναι πλατωνική, η σχέση μου είναι έτσι. Καλός ή κακός, όταν πεινάς, έχεις την ταλαιπωρία που έχεις και βλέπεις πάνω κάτω αυξομοιώσεις, σε πιάνει ένα κάτι της. Μετά πάμε στο άλλο. Έλεγε τόσο καιρό μες στο παιχνίδι ότι εγώ θέλω να μείνω και θα παραμείνω και θα κάνω και θα αράνω. Μετά έλεγαν όλα τα παιδιά από πίσω, όσοι ήταν κοντά της, ότι η Μυριέλα είναι ταλαιπωρημένη, θέλει να φύγει, την βοηθάμε να μείνει και συνέχεια πάει πάνω κάτω τη διάθεση της για το αν θα μείνει ή θα φύγει. Όλα αυτά, αλλά βέβαια, αυτό λέγαν όλοι. Βέβαια, δικαίωμα της ένας άνθρωπος να είναι κυκλοθυμικός. Με να ολοκληρώσω όμως. Δεν είναι διακοπή, διάλογο. Είναι δικαίωμά της, όπως λες. Δεν σε διακόπτει κανείς. Κάνουμε διάλογο γιατί έχει και ενδιαφέρον και για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Είναι δικαίωμα ενός ανθρώπου να λέει και να ξελέει, για να το πω λαϊκά. Ολονών είναι δικαίωμα ενός ανθρώπου. Αλλά το άλλο το ξεχνάμε και αυτό. Και το άλλο, βεβαίως. Και το άλλο σκέλος, το άλλο σκέλος. Μην ξεχνάμε, γιατί ήταν τρεις μήνες πριν, ότι οι υπόλοιποι παίκτες ανακατευόνταν στο θέμα Μυριέλα Κατσαούνη χωρίς να τους αφορά. Απ' την αρχή δεν ήταν δικό. Εκεί που ήθελα να καταλήξω όμως στο θέμα της Μυριέλας είναι ότι τώρα μας λέει από μόνη της ότι ήθελα να φύγω. Είχα κουραστεί πάρα πολύ. Ζήλευα τις αποχωρήσεις. Ναι. Που σημαίνει ότι πώς τσαντίζεσαι με τους ανθρώπους που τόσο καιρό σε υπερασπιζόντουσαν, πάλευαν για σένα. Λοιπόν, και πάλευαν και ψυχολογικά να σε κάνουν να μείνεις. Τόσο καιρό εσύ τσαντιζόσουνα μαζί τους, που ψήφισαν τους ανθρώπους που είναι πιο δυνατοί έχει από σένα. Αυτό. Και τώρα που βγήκες, επειδή ήσουν στο παιχνίδι. Σαν να κάνουμε το θέμα του κατσαόνι, εμένα αυτό με καίει τώρα όμως. Όταν φεύγεις, δεν νιώθεις προδομένος. Δεν νιώθεις προδομένος. Λυπάμαι. Μάλλον αποφασίζεις τι θες. Και να θες να φύγεις, και να θες να, μάλλον να μην φύγεις, να μείνεις, όπως ήθελε κατά μένα, πιστεύω ότι ήθελε να μείνει. Ναι. Πιστεύω ότι η Μυριέλα ήθελε να μείνει. Αλλά όταν βλέπει ότι φεύγει, λέει ήθελα να φύγει. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Περιγράφει λίγο πονηρό τον κατσαούνι ουσιαστικά. Ναι. Για την σχέση. Λέει και θετικά όμως πράγματα. Όπως είπε, ότι αν έλεγα. Όταν σε έβγαζα στην Ένωση, θα πήγαινε σίγουρα στην Ένωση. Και ουσιαστικά λέει ήθελε να είναι μαζί. Όταν του έδωσα το γράμμα, εγώ τον απέφυγα. Είχα ξεκινήσει ήδη να αποφεύγω αυτή τη σχέση, να μην τη θέλω δηλαδή στο παιχνίδι. Και εκείνο κάπως επέμενε. Το πιστεύω. Μα ήταν μέσα το πιστεύω. Ότι το πουλάει αυτό που έχουμε, καλύτερα να το προστατεύσουμε. Του το είχε πει, τον έπιασε. Και το μετέφερε αλλιώς ο Κατσαούνης. Είχε πει, αν θυμάστε, ότι το και σε θέλω και είχε πει, μου είχε πει και σε θέλω και πουλάει. Ενώ εγώ το είπα, πουλάει, αφήστε το. Όντως, δεν έχω καταλάβει εγώ, ρε παιδιά, το εξής τώρα για τον Κατσαούνη. Λέει ότι ο Κατσαούνης δεν θα καταλάβαινε την ψυχική ένωση με τον Τζον. Και πάλι αυτό το ρίχνω ότι είναι λάθος της. Γιατί όταν εξ αρχής λες ότι έχω σχέση, γιατί δεν θέλεις να σε φλερτάρουν, για να το κάνεις ξεκάθαρο, αλλά μετά φλερτάρεις, το φλερτάρω στα δικά μου τα μάτια. Δεν είναι απλά φλερτάρω, αλλά φιέμαι ταυτόχρονα. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι, στα δικά μου τα πιστεύω και τα μάτια. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι κάτι μπορεί να υπήρξε όντως μία έλξη, γιατί ακριβώς, το είχε ανάγκη. Ακριβώς. Απλά με μπέρδεψε λίγο η σχέση με τον Τζον.
Και ίσως κάπου το καπηλεύτηκαν, εντός εισαγωγικών, το εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο. Ναι. Και ίδιο, το ναι. θέμα του φλερτ. Θα τα αφήσω εδώ. Όταν θα έρθει με το καλό. Σίγουρα θα ρωτήσουμε πάρα πολλά. Σίγουρα, σίγουρα θα θέλουμε, λέω, στην αρχιστάκη να έχουμε πολύ χρόνο μαζί της. Και βέβαια, εμένα με στεναχωρεί γενικά όταν ακούω έναν άνθρωπο να λέει μετά νιώσα για κάτι. Ναι. Σαν να εκτέθηκα. Καλό είναι στη ζωή μας να μην μετανιώνουμε. Και είμαι εγώ για να δώσω το μήνυμα, αλλά καλό είναι να μην μετανιώνουμε. Ας είμαστε πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας. Από εκεί και πέρα όμως δεν εκτίθεται κανένας. Μόνο από αυτό που είπε ότι δεν μου άξιζε τότε το σέβομαι. Σίγουρα όταν κάτι γίνεται δημόσια. Τα αλλάζουμε, τα ανασκευάζουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι θέλουμε κάποιον, μετά συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε με κάποιον και τα ανασκευάζουμε. Θέλουμε να μείνουμε σε ένα παιχνίδι με το που μας ψηφίζει ο κόσμος να φύγουμε. Δικαίωμα... Λέμε ότι δεν ήθελα να μείνω. Είναι μες στο πρόγραμμα. Το δικαίωμα του καθενός, βέβαια, είναι και να αλλάζει. Ανθρώπινες λειτουργίες. Ναι.